Πάμε τώρα στην Ιερά Μητρόπολη, Λίμνο και Αγίου Ευστρατείου. Όπως είπαμε και λίγο πιο πριν, συνεχίζονται συνοδικές εκδηλώσεις. Η Εκκλησία της Ελλάδος θυμάται τα 100 χρόνια από τη Μεξαρτική καταστροφή. Απόψε θα έχουμε Ιερά Αγρυπνία. Έτσι δεν είναι? Πανοσολογιώτατε, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αρχιμανδρίτη Γερόνιμο Σχίζα, τον Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητρόπολης Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου. Την ευχή σας πρώτα απ' όλα. Του κυρίου μου, να είστε καλά. Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί απόψε, έτσι δεν είναι? Θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στο παρεκκλήσιο της Παναγίας Φανερωμένης στη Νέα Κούταλη, όπου διαμένουν απόγονοι Μικρασιατών, και θα τιμήσουμε τη μνήμη του εθνοϊερομάρτυρος Πλάτωνος Αϊβαζίδου, ο οποίος είχε χρηματίσει και πρωτοσύγγυλος της Ιεράς Μητροπόλεως Λίμνου. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις σας, έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και της Ιεράς Μητροπόλεως. Τις Ιεράς Αγρυπνίες τις εντάξαμε σε ένα πρόγραμμα που το ονομάσαμε Μικρασιατικών Αγιολόγιων, και κάθε μήνα τελούμε μία Ιερά Αγρυπνία σε ένα Μικρασιάτη Άγιο. Είπατε στη Νέα Κούταλη. Έχετε έτσι πρόσφυγες. Έχουμε μιλήσει και άλλη φορά. Έχουμε πει είναι απόγονοι προσφύγων, ναι, οι οποίοι ήρθαν από την Κούταλη της Προποντίδος. Mm-hmm. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κρατήσει βέβαια τα έθιμά τους και φυσικά έχουν και τα κοιμηλιά τους τα οποία κρατάνε. Βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα, κάναμε και τις Αγίες Μαρίνες που εορτάζει ο κεντρικός ναός της Νέας Κούταλης. Mm-hmm. Εορταστικές εκδηλώσεις με την παρουσία του Μητροπολίτου Πρικονήσου κ. Ιωσήφ, ο οποίος είναι ο παλαιποτέπη μενάρχης της Κούταλης της Μικράς Ασίας. Πατέρα Ιερώνη, με καθημερινά αναδεικνύουμε αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης της Εκκλησίας μας και διαπιστώνουμε όλοι ότι είναι απολύτως απαραίτητες, ότι αν δεν υπήρχε και η Εκκλησία μας για να κάνει αυτές τις εκδηλώσεις, θα μας έλειπαν, ειδικά φέτος που συμπληρώνουμε 100 χρόνια. Βεβαίως. Και εμείς κάνουμε τις εκδηλώσεις αυτές κάθε χρόνο, αλλά φέτος κορυφώσαμε αυτές τις εκδηλώσεις λόγω της επετείου των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή. Εμείς να ζητήσουμε την ευχή σας. Σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και εμείς ευχαριστούμε. Ακούσαμε λοιπόν τον Αρχιμανδρίτη Ιερώνιμο Σχίζα, τον Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητρόπολης Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου. Συνεχίζονται εκδηλώσεις, αναφερθήκαμε και στην αρχή της τηλεφημερίδας μας. Ιερές Μητροπόλεις, οι οποίες τις επόμενες ημέρες έχουν προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Ιερά Αγρυπνία απόψε στην Ιερά Μητρόπολη Λίμνου, στη Νέα Κούταλη, εκεί οι πρόσφυγες κατέφτασαν μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Έχουμε αναφερθεί και άλλη φορά, έχουμε μιλήσει με τον Σεβασμιότατο κύριο Ιερόθεο για τους πρόσφυγες και το πώς ακριβώς διαφυλάττουν τα ήθη, τα έθιμά τους, τα κοιμήλια τους ως κόρην οφθαλμού. Τώρα θα συνεχίσουμε. Μεγάλη γιορτή σήμερα για την Ορθοδοξία μας. Ο Άγιος Ευστάθιος, συνοδεία του, Θεοπίστη, σύζυγός του, αγάπιος και θεόπιστος, τα παιδιά του τιμώνται σήμερα από την Εκκλησία μας. Το παρακολουθούμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για τη σημερινή εορτή και αμέσως μετά θα πάμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.